στο κανάλι μου και σε ένα βίντεο στο οποίο θα φτιάξω το μακιγιάζ που βλέπετε χρησιμοποιώντας καινούργια προϊόντα. Τα περισσότερα από τα προϊόντα μου τα έχουν στείλει εταιρείες. Έχω αγοράσει μόνο δύο από όλα όσα θα δείτε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Focalure που μου έστειλε πολλά προϊόντα, αλλά και την Pixi. Θέλω να μου πείτε κάτω τη γνώμη σας για αυτό το μακιγιάζ, να μου σχολιάσετε όλα τα προϊόντα. Στο τέλος του βίντεο σας έχω και έναν διαγωνισμό γιατί σας αγαπώ πολύ. Το eye look μου αρέσει πάρα πολύ, η παλέτα ήταν τέλεια. Και για να μην μακρηγορώ, πάμε να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ. Hello beauty junkies! Καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα βίντεο πρώτων εντυπώσεων σε καινούργια καλλιτικά. Έχω πολλά καινούργια πραγματάκια, νομίζω ότι έχω πραγματάκια από κάθε κατηγορία. Τα περισσότερα από αυτά μου τα έχουν στείλει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη με αυτό το βίντεο. Θα δούμε προϊόντα της Pixi, θα δούμε προϊόντα της Focalure. Θα δούμε και ένα primer slash serum από την εταιρεία It's Skin, η οποία είναι κορεάτικη και μπορείτε να τη βρείτε στο bellashop.gr. Και θα δούμε και ένα προϊόν της Huda, αλλά και της Fendi. Πάμε να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θα κρατήσω αυτό το look και αργότερα για να δούμε και τη διάρκεια αυτών των προϊόντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τη βάση του προσώπου μου και θα χρησιμοποιήσω το On The Glow Stick της Pixi. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο έχει G-Set και γλυκολικό οξύ. Multi-Use Moisturized Stick. Λοιπόν, λέει ότι είναι ένα ενυδατικό stick. Το έχω αρκετό καιρό στη συλλογή μου, πολύ ωραίο packaging. Μ' αρέσουν τα προϊόντα με γλυκολικό, ανοίγει κάπως έτσι. Θα το βάλω εδώ στους πόρους που έχω το μεγαλύτερο θέμα. Όντως είναι ενυδατικό, κολλάει κιόλας. Για να δούμε. Λοιπόν, λέει πίσω από τη συσκευασία travel friendly, όντως είναι travel friendly γιατί η συσκευασία του είναι σε μορφή μικρή και είναι stick, οπότε δεν επηρεάζει την ποσότητα των υγρών προϊόντων που πρέπει να πάρεις μαζί σου. Use on face, lips, body and hair. Σώπα. Χρειάζεται, λέει, να το συνοδεύσεις με αντιλιακό. Λογικό μου ακούγεται. Λοιπόν, για primer θα χρησιμοποιήσω ένα serum, το οποίο είναι από την εταιρεία Poefactor. Πρόκειται για το It's Skin στη πράσινη συσκευασία. Μου είχαν πει από το Bella Shop όταν μου το είχαν στείλει ότι καλό θα είναι να το φορέσω και σαν primer γιατί λειτουργεί και έτσι. Είμαι πολύ περίεργη να το δοκιμάσω. Όπως βλέπετε δεν το έχω ανοίξει. Μου το έστειλαν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και το κρατούσα για αυτό το βίντεο των πρώτων εντυπώσεων. Η συσκευασία είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχει και καπάκι. Για να δούμε λιγάκι. Υποτίθεται ότι ρυθμίζει και την παραγωγή σμίγματος, τη λιπαρότητα, τους πόρους. Γιατί δεν βγαίνει. Ωραία. Αρκετά λεπτή η υφή του. Θα δούμε αν γίνεται ματ ή επιδερμίδα. Θα το αφήσω για λίγη ώρα και θα περάσω στα μάτια, οπότε θα σας φέρω λίγο πιο κοντά. Θα συνεχίσω με τα φρύδια. Έχω ένα καινούριο προϊόν από τη Focalure. Γενικότερα η Focalure μου έστειλε πάρα πολλά προϊόντα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε προϊόντα χιλιών, έχουμε κάτι τέλεια glitter eyeliner, ένα highlighter το οποίο θα το δείτε στη συνέχεια, εντυπωσιάστηκα μόλις το είδα γιατί είναι dupe για το Nymph της Huda και μια παλέτα την οποία δεν την έχω δει καν στο εσωτερικό τη, θα τη δούμε παρέα. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το προϊόν για τα φρύδια, έχω την απόχρωση 04 και πρόκειται για το Artist Pencil γράφει, για να το ανοίξω. Λοιπόν, έχει ένα μολύβι φρύδιων και ένα ανταλλακτικό, πάρα πολύ καλή ιδέα. Γιατί αυτά τελειώνουν πολύ γρήγορα, για να το βγάλω, ελπίζω να είναι και η απόχρωση σωστή. Και η φόρμουλα καλή εννοείται. Από τη μία πλευρά έχουμε σπούλι, χτενίζουμε, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Μα ωραία γράφει. Για βάση των ματιών θα χρησιμοποιήσω
το Dark Tape Tape στην απόχρωση Light Neutral. Ξέρω ότι πολλές αγοράσατε αυτό το concealer γιατί η Tarte έβαλε και face tipping αλλά και έκπτωση. Εγώ παιδιά πήγα να το αγοράσω, όμως άνοιξα το σιρτάρι μου, είδα πόσα concealer έχω και έτσι δεν το πήρα. Θέλω να αγοράσω το concealer της Huda, θέλω όμως να πάω στο φυσικό κατάστημα για να δω τις αποχρώσεις από κοντά. Αν το έχετε αγοράσει, πείτε μου πώς σας φέρεται το concealer της Huda. Θέλω να κάνω ένα one brand make-up tutorial με προϊόντα της Huda. Ωραία, λοιπόν. Πάμε στην παλέτα της Focalure. Γενικότερα έχω ξαναδοκιμάσει σκιές από Focalure και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γιατί πραγματικά η φόρμουλα ήταν ονειρική. Η συγκεκριμένη παλέτα λέγεται Free Time. Δεν μπορώ άλλο, παιδιά. Αυτός ο καθρέφτης δεν θα ζήσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Λοιπόν, για να την ανοίξουμε λιγάκι. Πολύ μου αρέσει αυτό το χρώμα που έχει. Μου θυμίζει η άνοιξη. Και ανυπομονώ να έρθει η άνοιξη. Δεν μου αρέσει καθόλου ο χειμώνας και τα κρύα του. Wow. Δείτε. Αμάν, καλή, τι καταπληκτική παλέτα είναι αυτή. Το packaging είναι φοβερό. Έχει και καθρέφτη. Είναι σε σχήμα ρολογιού. Έχει κάποιες σκιές οι οποίες είναι σε μορφή mousse και είναι glitter, μπορεί να χρειαστεί glitter primer. Έχει κάποιες σήμερες σκιές και όλες οι υπόλοιπες είναι matte. Οι σκιές έχουν και ονόματα, θα ξεκινήσω με την απόχρωση Donuts και θα την τοποθετήσω στη κόκκι του ματιού μου σβήνοντας προς τα έξω. Σβήνουν καταπληκτικά, μπράβο ρε Focalure. Γενικότερα είμαι πολύ ευχαριστημένη με τις σκιές της Focalure. Και η άλλη παλέτα που είχα είχε εξαιρετική φόρμουλα. Μην είχαμε δοκιμάσει πέρυσι τέτοιο καιρό εκείνη. Θα μπει κάπου το βίντεο. Έτσι για να θυμηθούμε λίγο προϊόντα της Focalure. Πω, καταπληκτική, ε! Τι ωραία που σβήνει, ρε παιδί μου. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να χρησιμοποιήσω την απόχρωση. Να κάνω κάτι σε move. Ναι. Macaron. Και θα τοποθετήσω ακριβώς το ίδιο σημείο και με το ίδιο πινέλο. Το πινέλο μου είναι το Lux Christie's Zoeva. Τέλεια. Θα τοποθετήσω στην εξωτερική μου γωνία την απόχρωση Tarpai. Η φόρμουλα μου θυμίζει πάρα πολύ την φόρμουλα της Huda. Πραγματικά είναι καταπληκτική. Από τις πιο ωραίες σκιές που έχω χρησιμοποιήσει. Θα ήθελα να το σκουρίνω λίγο το μάτι. Λέω να χρησιμοποιήσω την απόχρωση Black Tea. Για να δούμε και πώς γράφει και η συγκεκριμένη. Πω, η παλέτα είναι φοβερή, παιδιά. Δεν το πιστεύω ότι έχει τόσο καλή φόρμουλα. Ξαναπαίρνω τώρα το πινέλο της Zoeva και ξαναπάω στην απόχρωση Donuts. Κάνω μια μίξη με τη Macaron και πηγαίνω και σβήνω. Για άλλη μια φορά, δίνοντας έμφαση. Όχι. Λοιπόν, λέω να σβατσάρω λίγο τα glitter της παλέτας. Θα ξεκινήσω με αυτή την απόχρωση, η οποία λέγεται Moonstar. Φοβερό. Έχει χοντροκομμένο glitter η συγκεκριμένη απόχρωση, οπότε μπορεί να χρειάζεται και glitter blue από κάτω. Πάω στην απόχρωση Forest Cake. Πολύ ωραία. Συνεχίζω με την απόχρωση Μαργαρίτας. Τέλειο. Γράφουμε ένα πέρασμα, φανταστικές. Μοιάζει πάρα πολύ με τη φόρμουλα που έχει η παλέτα της Huda, η Mercury Retrograde. Και πάμε τώρα να δούμε την σκιά την οποία θα χρησιμοποιήσω στο καπάκι μου και είναι η Grape Soda. Oh my goodness. Τι χόλο είναι αυτή. Τέλεια. Εντάξει, είναι τέλεια. Λοιπόν, παίρνω ένα flat πινέλο και τοποθετώ στο καπάκι του κινητού γλεφάρου μου. Ωραία. Δεν απλώνεται πολύ καλά με πινέλο. Θέλει δάχτυλο αυτή η απόχρωση. Είναι σαν τις σκιές της Colourpop. Το βλέπετε και εσείς αυτό που βλέπω. Τι σκιά είναι αυτή. Oh, me, G και 3 lol.
Πάλι καλά όμως που δεν έκανα τη βάση μου, γιατί βλέπω ότι πέφτουν κομμάτια γκλίτερ από κάτω. Θα χρειαστώ ένα μορμάντιλο. Πολύ ωραία. Τώρα θα πάρω αυτό το πινέλο και θα τοποθετήσω την απόχρωση Sugar εδώ μπροστά στην εσωτερική μου γωνία. Ίσως πρέπει να πάρω άλλο πινέλο, αυτό το πινέλο δεν μου αρέσει πολύ. Θα πάρω ένα pencil brush, είναι το Luxe Pencil από τη Ζωήβα. Ωραία, λοιπόν. Αυτή η παλέτα είναι φοβερή, θα πάρει ένα 9/10, είναι τόσο καλή, τόσο καλή. Μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν άνετα όλοι. Ας πάω λίγο στο τόξο του φρυδιού με την ίδια απόχρωση για να το φωτίσω περισσότερο. Έτσι, διακριτικά και χαλαρά. Τέλεια. Και τώρα θέλω να δοκιμάσω αυτά εδώ τα glitter eyeliner τα οποία μου έστειλε η Focalure. Λοιπόν, έχω την απόχρωση Heavy Glitter Eyeliner 46 που είναι χρυσή και την απόχρωση Galaxy. Ψέματα. Η απόχρωση ένα Platinum και η απόχρωση 3 Galaxy. Για να δω λίγο τι ταιριάζει με αυτό το μακιγιάζ. Λες, ταιριάζει το μπλε. Ναι, το μπλε ταιριάζει περισσότερο. Πάω και θα το περάσω έτσι. Από πάνω. Θα το ήθελα λίγο πιο πίγμεντι το συγκεκριμένο, να πιάνεται λίγο καλύτερα από το πινελάκι του. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ ωραία απόχρωση. Και μάλλον με αυτό το μακιγιάζ θα ταιριάζει κάτι σε ασημή παρά σε χρυσό. Θα κάνω μια προσπάθεια να βάλω το χρυσό στην εσωτερική μου γωνία. Θα χρησιμοποιήσω την Better Than Sex της Too Faced γιατί δεν έχω κάποια καινούρια. Και θα βάλω στην υγρή γραμμή του ματιού μου πάνω, αλλά αργότερα και κάτω, το Metallic Eyeliner της NYX, το οποίο ήταν στο calendar της NYX και είναι σχετικά καινούριο απόκτημα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλω να βάλω ψεύτικες βλεφαρίδες, θα το δω στη συνέχεια. Θα ξεκινήσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα κάνω ένα lip scrub στα χείλη μου και είναι το This is Everything Lip Scrub της NYX. Το ανοίγω για πρώτη φορά σήμερα. Έχω ένα θέμα με τα packaging. Δεν ανοίγουν. Αυτό τώρα γιατί κάνει έτσι. Μυρίζει τέλεια. Χείλη μου έχουν γίνει χάλια το κρύο. Δεν ξέρω αν μπορείς να το φας αυτό, δεν το έχω ψάξει. Και θα τα ενυδατώσω με το This is Everything Lip Balm, το οποίο το χρησιμοποιώ το τελευταίο μήνα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με το πρόσωπο. Λοιπόν, ενώ έχω κάνει το priming μου, θέλω να χρησιμοποιήσω ένα καινούριο προϊόν από τη Focalure. Για foundation, δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσω. Έχω το καινούριο της Huda, το οποίο λένε ότι είναι πάρα πολύ matte και πάρα πολύ καλλυτικό και έχω ακούσει πως είναι ένα foundation για την τηλεόραση και τον φακό. Και έχω και το Double Wear Nude Foundation της Estée Lauder, το οποίο μου το έδωσαν σε δείγμα στα Sephora της Κέρκυρας. Αυτό ήθελα πάντα να το δοκιμάσω, γιατί εγώ αγαπούσα το κλασικό Double Wear, όμως ήθελα να δοκιμάσω και αυτό. Είναι στην απόχρωση Desert Beige. Ποιο να βάλω. Αυτό θα το αφήσω για το βίντεο με τα προϊόντα της Huda. Θα βάλω αυτό. Όμως, πριν βάλω αυτό, σας είπα ότι θέλω να βάλω ένα προϊόν της Focalure. Πρόκειται για το Sunkist Highlighter. Δείτε λίγο, μπαίνει και σε σώμα και σε πρόσωπο, κάνει τα πάντα όλα πιο ενυδατικά. Είναι γεμάτο γκλίτερ και θέλω να νιώσω λίγο Huda αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, παίρνω ένα καμπούκι πινέλιο και το τοποθετώ στο πρόσωπό μου. Έτσι δεν κάνει Huda. Δηλαδή βάζει πάντα
highlight αυτή η κρίμα αυτό το πρόσωπό της. Στη συσκευασία λέει ότι είναι και το σώμα, αλλά εγώ θα το κάνω αυτό. Γιατί το βλέπω πάρα πολύ στο Instagram. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που κάνω. Πάντως αυτό για το σώμα θα είναι τέλειο. Λατρεύω αυτά τα προϊόντα. Και πολλές φορές βάζω υγρό highlighter μέσα στις κρέμες σώματός μου για να μου δίνουν αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Δεν είναι και τόσο ενδεδομένη η επιδερμίδα μου, αλλά όπως βλέπετε είμαι σαν πιο λαμπίδα. Πάμε να βάλουμε το foundation. Ερώθηκα για άλλη μια φορά. Αυτό έχει και SPF 30. Λοιπόν, με το ίδιο πινέλο. Η απόχρωση είναι μια χαρά. Αυτό το foundation είναι λιγότερο καλυπτικό από το κλασικό το Double Wear. Παρόλα αυτά, μάλλον από ό,τι πιάνω από την υφή του, είναι και λίγο πιο ενυδατικό, γιατί εκείνο είναι ματ χαρτί, στεγνώνει και γίνεται πραγματικά σαν χαρτί. Λοιπόν, έβαλα και το κονσίλερ μου για να μην χάνω χρόνο και πάμε τώρα στη πούδρα. Αγόρασα πρόσφατα, όπως είδατε, την Easy Bake Loose Powder της Huda στην απόχρωση Pound Cake. Πρώτη φορά την ανοίγω, παιδιά. Τι packaging είναι αυτό, δείτε το, wow. Έχω ακούσει τόσο καλά λόγια για αυτήν εδώ την πούδρα που ήθελα να τη δοκιμάσω. Τη χρησιμοποιούν συνήθως βαριά make-up και μακιγιάζ. Αχ, ωραία. Α, ασφάλεια. Yes, μπράβο κυρία Huda. Και μέσα είναι κάπως έτσι. Ω, έχει πολύ έντονη μυρωδιά, μυρίζει. Για να πάρω. Οχ, δείτε λίγο. Είναι διχτάκι το εσωτερικό. Ωραίο. Η βάση μου είναι πάρα πολύ glow, λόγω του highlighter που έβαλα στην αρχή. Πολύ καλή μαγιά με το διχτάκι. Λοιπόν, και θα τοποθετήσω και σε όλο το πρόσωπο με το Blast Brush της Real Technique. Σε αυτή την πούδρα θα βάλω, παιδιά, 10 στα 10. Είναι από τις καλύτερες που έχω δοκιμάσει. Φοβερή. Έκανα και το κάτω κινητό βλεφαρίδες. Ακόμα βλεφαρίδες δεν έχω βάλει. Δεν ξέρω αν θέλω να βάλω βλεφαρίδες σε αυτό το μακιγιάζ. Μου αρέσει και έτσι. Φαίνεται λίγο πιο φυσικό, παρόλο που δεν το λες και καθημερινό με τόσο γλίτερ. Καινούργιο μπρόζερ δεν έχω. Θα χρησιμοποιήσω ένα το οποίο αγαπώ πολύ. Είναι το Blush Powder της MAC στην απόχρωση Deep Dark. Πάμε τώρα στο ρουζ. Έχω ένα ρουζάκι από την Pixi. Πρόκειται για μια συνεργασία της Pixi με μια YouTuber. Λέγεται From Heat to Toe. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι το Wednesday Glowy Powder, γράφει πάνω. Λοιπόν, είναι κάπως έτσι η συσκευασία του. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο, έχει πάρα πολύ σήμερα. Θέλω να το σβατσάρω πριν το βάλω στο πρόσωπό μου. Α, διακριτική για λάδα. Ας πάρω ένα πινέλο σαν και αυτό. Το τεινάζω. Και σαν το φέρει είναι ωραίο. Λοιπόν, ένα τέτοιο θα πάρει μία τυχερή στο τέλος, γιατί ξέχασα να σας πω, θα έχουμε διαγωνισμό, ναι. Ωραία. Φαίνονται όλοι μου οι πόροι, γιατί αυτό έχει πάρα πολύ σήμερα μέσα. Και τώρα με το πινέλιο της πούδρας και ό,τι έχει από πριν, θα περάσω όλα τα προϊόντα μαζί. Ναι, είναι αρκετά έντονο αυτό εδώ και φαίνεται ακόμα πιο έντονο, γιατί τα σημάδια μου είναι πραγματικά πάρα πολύ έντονα αυτές τις μέρες, δεν ξέρω γιατί, παρόλο που έχω κάνει μέσο θεραπεία.
λέτε. Τι έχει μείνει? Δεν έχω ανοίξει αυτό εδώ το kit, το οποίο έχει μια γλυτερωτή σκιά και ένα ματ κραγιόν, δεν πειράζει. Έχω κάποια προϊόντα χιλιών από τη Faux Allure. Έχω ένα προϊόν χιλιών από τη NYX, το οποίο ταιριάζει με αυτό το look. Θα δούμε όμως. Έχω ένα lip liner από τη NYX, θα το χωρέσω στη συνέχεια. Και highlighter, λοιπόν. Έχω μία παλέτα, η οποία είναι μία συνεργασία της Pixi με την Rach Loves. Λοιπόν, τη συγκεκριμένη YouTuber την αγαπώ, τη βλέπω πολλά χρόνια. Έχει 4 τέλεια highlighter, να βγάλω λίγο αυτό, γιατί θα γυρίζει, θα τοποθετήσω αυτό. Ναι, αυτό θα βάλω. Να πάρω ένα καθαρό πινέλο, where is, να το. Α, και το πρώτο μου αρέσει, το lace. Να βάλω λίγο lace. Πολύ έντονο. Ας βάλω και λίγο κλάτς. Αρκετά έντονο το highlighter. Εκτυφλωτικό θα έλεγα. Αυτή θα τη δούμε και σε άλλα βίντεο. Στην αρχή σκέφτηκα να σας την κάνω δώρο, γιατί έχω πάρα πολλά highlighter. Όμως επειδή αγαπώ πολύ αυτή την YouTuber, θα ήθελα να κρατήσω τη συνεργασία της. Οπότε θα σας κάνω άλλα δωράκια στο τέλος. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε και αυτό εδώ το kit. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο kit το οποίο έχει κυκλοφορήσει η Fenty Beauty. Πρόκειται για το Kilowatt Foil Highlighter σε mini έκδοση και το Gloss Bomb. Ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω και τα δύο προϊόντα. Αχ, αυτό εδώ είναι βελούδινο, καλέ. Δεν θα το πετάξω. Το Gloss Bomb θα το βάλω στο τέλος. Πάμε να δούμε το highlighter. Η απόχρωση λέγεται Sand Castle. Δεν ξέρω αν υπάρχει στα κανονικά. Νόμιζα ότι είναι χρυσό, όμως δεν είναι χρυσό. Δείτε το λίγο πόσο ωραίο χρώμα έχει. Wow. Λοιπόν, παίρνω ένα καθαρό πινέλο. Εντάξει, αρκετά μπομπακέ αυτό. Είμαι σαν πιο λαμπίδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Με τόσο λάμψη. Πολύ ωραία! Θα χρησιμοποιήσω το αγαπημένο μου για το 2019, το Scandinavia The Makeup Finishing Spray, το οποίο το βρίσκεται στη Makeup Lab. Σε αυτό εδώ το σημείο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, φαίνονται οι πόροι μου λίγο έντονοι, γιατί έβαλε αυτό το Rouge Lash Highlighter. Μόνο αυτό δεν μ' αρέσει. Κατά τα άλλα, το μακιγιάζ μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το lip liner της NYX. Πρόκειται για ένα μηχανικό lip liner στην απόχρωση nude. Για να δούμε. Αχ, τέλεια, γράφει σαν κραγιονάκι. Έχω ανοίξει τα δύο lipstick από τη Faux Allure. Το ένα είναι το Long Lasting and Ultra Matte Liquid Lip Stain στην απόχρωση Zinnober 04 και το άλλο είναι το Velvet Matte Lipstick στην απόχρωση Dark Coral. Θα τα σβατσάρω πρώτα στο χέρι μου για να δω ποιο ταιριάζει καλύτερα. Αυτό είναι το Velvet. Ωραία. Δεν ξέρω αν ταιριάζει. Και αυτό είναι το Ultra Matte. Νομίζω ότι το Dark Coral ταιριάζει καλύτερα. Ναι. Όμω, η φόρμουλα είναι πάρα πολύ καλή. Στεγνώνει γρήγορα. Αλλά φαίνεται ενυδατικό. Δεν μου αρέσει όμως το χρώμα αυτό το κραγιόν. Θα βάλω το κρυλόν της NYX για να δούμε πως είναι και με αυτό. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει πάρα πολύ μικρό applicateur και είναι πολύ έντονο. Είναι πολύ καλοκαιρινή αυτή η απόχρωση, όχι. Okay. Πάμε να δούμε αυτό το πολύ φημισμένο Gloss Bomb.
το οποίο έχει κάνει χαμό και έχει δημιουργήσει ντόρι γύρω από το όνομά του. Πού είναι ντόρι, παιδιά? Το βρήκα, έχει 5,5 ml μέσα σε αυτή τη συσκευασία, δεν το λες και λίγο, όταν άλλες εταιρείες έχουν 5,5 ml στο normal size. Για να δω. Μυρίζει σαν τσιχλόφουσκα. Πω, θέλω να το φάω. Ναι, μου αρέσει πολύ περισσότερο αυτό το look. Θα ξαναπεράσω με πούδρα αυτό εδώ το σημείο. Και όλο μου το πρόσωπο, σβήνοντας λίγο εδώ, γιατί αυτό το κομμάτι εδώ κάτι μου κάνει. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το look. Και κάπως έτσι αυτό το μακιγιάζ ολοκληρώθηκε. Θα το κρατήσω λίγες ώρες για να δούμε τη διάρκεια των προϊόντων. Δηλώνω ερωτευμένη με τη βαλίτσα της Foca Allure, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Αυτό το προϊόν ξέρω ότι θα το λιώσω. Μου άρεσε πάρα πολύ το Gloss Bomb, θέλω να το φάω, έχει τέλεια γεύση. Μου άρεσε πάρα πολύ και το highlighter της Fendi, η παλέτα της Rach Loves, όλα, όλα παιδιά μου άρεσαν όλα. Λιγότερο από τα υπόλοιπα μου άρεσε αυτό εδώ το ρουζάκι, το οποίο μάλλον δεν είναι ρούζα αλλά είναι τόπερ. Έχει ωραία απόδοση, ωραία υφή, όμως εγώ έχω πάρα πολλούς πόρους και αναγλυφότητα στην επιδερμίδα και τα προϊόντα δεν στρώνουν πάντα πολύ καλά. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι μου άρεσε λιγότερο, σίγουρα σε άλλα δέρματα θα γράφει πολύ καλύτερα. Και ναι, πάμε να σας δείξω το προϊόν το οποίο θα κερδίσει μία τυχερή. Όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία βλέπετε στην οθόνη σας θα τα κερδίσει μία τυχερή συνδρομήτρια του καναλιού. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο, να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου. Αν έχετε Instagram θα ήθελα να με ακολουθήσετε και εκεί, θα το λάβω και αυτό σαν ένα συν. Λοιπόν, έχει περάσει περίπου μία ώρα από τότε που τελείωσα το μακιγιάζ μου. Μπορώ να πω ότι η επιδερμίδα μου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εννοείται ότι και το foundation ήταν πολύ καλό και η πούδρα έπαιξε το ρόλο της. Λοιπόν, έχει μπει λίγο το foundation στα smile lines, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Γύρισα κι άλλο ένα βίντεο, οπότε κάθισα μπροστά τα φώτα. Βέβαια δεν έχει ζέστη για να επηρεαστεί το πρόσωπό μου. Έχει κρύο εδώ μέσα, τέλος πάντων. Εδώ και εδώ είναι λίγο πιο λιπαρή, αλλά μπορεί να ευθύνεται το highlighter το οποίο έβαλα κάτω από το foundation. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τα προϊόντα. Αυτό που ήθελα να σημειώσω είναι ότι παρόλο που οι σκιές έχουν τη μορφή glitter, δεν έχουν μαζέψει καθόλου στην κόκκινη του ματιού μου. Δείτε τις λίγο, είναι πάρα πολύ ωραίες και σε πολύ καλή κατάσταση. Τέλεια! Πάμε να κάνουμε το outro! Και αυτό ήταν το βίντεο. Πείτε μου τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτό το βίντεο. Πείτε μου ποιο προϊόν θεωρείτε εσείς καλύτερο. Έχετε δοκιμάσει κάτι από όλα αυτά? Θα θέλετε να δοκιμάσετε κάτι? Αυτά από εμένα. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Σας αγαπώ πολύ. Οκ, νομίζω εδώ είμαστε μια χαρά. Τα μαλλιά μου για άλλη μια φορά είναι σε τρελή κατάσταση. Πραγματικά έχω φτάσει σε σημείο να τα μισώ. Να μισώ. Δεν μπορώ άλλο με τα packaging που δεν ανοίγουν. Τόσο καλά συσκευασμένη. Αλλιώς. Ωραία. Τώρα θα το σκίσω. Εντάξει ρε παιδιά, θα χαλάσουμε τα νύχια μας ρε παιδιά. Εντάξει ρε σε υποχαλίου τώρα. Τόσο παρακάνει. Ε. Ωραία, έφυγε όλο το βερνίκι νυχιών. Τι στο καλό. Εχθές είδες μέλισσες. Όχι, είδες μέλισσες εχθές. Όχι. Σήμερα μην είχε καλή. Είναι πολύ ωραίο το επεισόδιο. Αντιπάει. Έλα, πάει πολύ. Επέστρεψα, θα χρησιμοποιήσω. Όχι, τι έκανα, το έβγαλα όλο. Έλα τώρα. Μου κάνεις τέτοια. Άλλη μια αναποδιά. Μάγκωσε. Το απλικατέρισε το καπάκι. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Καλά, με αυτές τις συσκευασίες της Foca Allure έχει φύγει το βερνίκι από όλα τα νύχια μου. Έλεος. Γιατί το κλείνουν έτσι?